Σήμερα είναι μια ενημερωτική συνάντηση για ένα πραγματικά χρήσιμο και καινοτόμο πρόγραμμα που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη όμως, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, λειτουργεί ως καλό παράδειγμα εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες, τουλάχιστον για τις πρώτες πόλεις που το εφάρμοσαν. Έχοντας λοιπόν συναποφασίσει ο Δήμος Λαμιαίων από μια πλευρά και το Επιμελητήριο από την άλλη, να καταθέσουμε κοινή πρόταση για χρηματοδότηση από αυτή την δράση του ΕΠΑΝΕΚ, ανοιχτά κέντρα εμπορίου, θέτουμε τις βάσεις της καλλιέργειας πρώτα της κουλτούρας, της συνεργασίας και του σχεδιασμού που πρέπει να υπάρχει μεταξύ Δήμου, επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας, έτσι όπως εκφράζεται και από άλλους θεσμικούς φορείς, όπως είναι εδώ σήμερα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, που έτσι κι αλλιώς είναι και μέλος του Επιμελητηρίου, του Οικονομικού μας Επιμελητηρίου, της Ομοσπονδίας και όλοι εσείς οι υπόλοιποι. Μαζί με το Επιμελητήριο και νομίζω και όλος ο επιχειρηματικός κόσμος, έτσι υιοθετούμε στο έπαθρο το σύνθημα που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για αυτή τη δράση. Συνεργαζόμαστε, αναβαθμιζόμαστε και αποκτούμε ταυτότητα. Γιατί αυτή είναι η ουσία αυτού του προγράμματος. Γι' αυτό και σήμερα είπαμε να συνεχίσουμε μετά την ενημέρωση πρώτα-πρώτα που κάναμε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου με τα μέλη της διοικούσας και εγώ τις προηγούμενες 2 ημέρες. Δεν προλάβαμε να πούμε σε όλες τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα του κέντρου, αλλά πήγαμε σε πάρα πολλές επιχειρήσεις μέσα. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους όπως είναι όλα τα συγχρηματοδοτούμενα. Και είναι περίπου 2 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο είναι η οροφή για κάθε Δήμο και μέχρι 400.000 για το Επιμελητήριο που θα διαχειριστεί αυτό το ποσό για τις επιχειρήσεις μέλη. Τα χρήματα τώρα που θα διαχειριστεί ο Δήμος προορίζονται για να αναβαθμίσουμε το δημόσιο χώρο. Συστήματα και εφαρμογές έξυπνης πόλης, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής, προβολή και προώθηση αυτής της εμπορικής περιοχής και παρεμβάσεις όμως και στους χώρους του πρασίνου και τους χώρους ξεκούρασης, ανάπαυσης για τους δημότες, ανάπλαση μνημείων, πολιτιστικών μνημείων, σημεία αναφορά στο κέντρο της πόλης, ανάπλαση και ανακατασκευή πεζοδρόμων, σύγχρονα συστήματα υπόγειων κάδων που θα αλλάξουν και την μορφή στο κέντρο της πόλης μας και πολλά άλλα που θα τα συζητήσουμε. Από την άλλη πλευρά, τα χρήματα που αναφέραμε ότι θα διαχειριστεί το Επιμελητήριο εξ ονόματος των επιχειρήσεων μελών, θα αφορούν επεμβάσεις στις προσώψεις των καταστημάτων με στόχο την κοινή εικόνα, την κοινή ταυτότητα που πρέπει να αποκτήσουν, την ομοιομορφία αλλά και την ψηφιακή προβολή κάθε επιχείρησης. Η συμμετοχή του Δήμου μας, του Δήμου Λαμιαίων, σε αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους τους χώρους που θα προσφέρουν, είπαμε, ομοιομορφία, εξυπηρέτηση για τους πολίτες και τους χρήστες των υπηρεσιών και των προϊόντων των επιχειρήσεων και ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον. Ο στόχος δεν είναι μόνο για τους δικούς μας δημότες, τους πολίτες του Δήμου μας, αλλά όπως ξέρετε και η προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη και η διαμονή, έστω και κάποιων ωρών μέσα στην πόλη. Τα παραδείγματα αυτά έτσι των παρεμβάσεων που ανέφερα δεν θα είναι απλά μια σύνθεση κάποιων επιχειρήσεων που έτυχε να συνυπάρχουν χωρικά σε ένα σημείο της πόλης. Όπως στο κέντρο, αναφερόμαστε, θα το πούμε και στη συνέχεια, θα το πει και ο πρόεδρος, αναφερόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Δεν θα αφορά λοιπόν κάποιες επιχειρήσεις που απλά έτυχε να συνυπάρχουν στο κέντρο της πόλης σε κάποιους δρόμους ή γύρω από τις πλατείες, αλλά θα λειτουργεί στην ουσία σαν τοπόσιμο.
σαν σημείο αναφοράς για την ίδια την πόλη και για τις επιχειρήσεις της πόλης που βρίσκονται στο κέντρο, αλλά που θα αλλάζει συγχρόνως και την αρχιτεκτονική και την αισθητική και τη λειτουργικότητα του κέντρου της πόλης. Η δράση των ανοιχτών κέντρων εμπορίου, των open mall όπως λέγονται, έχει σαν βασική προϋπόθεση συμμετοχής τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και είτε των εμπορικών συλλόγων είτε των επιμελητηρίων, με στόχο να ενισχύσει, να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα στο κέντρο εμπορίου, στο εμπορικό κέντρο της πόλης και ειδικότερα στις περιοχές που διαθέτουν και σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους, όπως έχουμε εμείς μέσα στο κέντρο της πόλης μας και περιφερειακά πολλούς πολιτιστικούς πόρους, αλλά να αξιοποιεί τους μέχρι σήμερα. Θέλουμε πραγματική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις μας, αλλά όπως σας είπα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, όχι μόνο για τους δικούς μας καταναλωτές, δημότες. Στόχος η προσέλκυση και παραμονή των επισκεπτών, έστω και για λίγες ώρες, στην πόλη και στο κέντρο και στήριξη της τοπικής μας επιχειρηματικότητας. Επίσης, σημαντικό μέρος είναι η εφαρμογή των λεγόμενων, μάλλον σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας και της δράσης είναι και η εισαγωγή των λεγόμενων έξυπνων εφαρμογών στην καθημερινότητα και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Με στόχο βέβαια την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από την πλευρά των επιχειρήσεων και την θετική επίδραση που μπορεί να έχει αυτό στην τοπική μας οικονομία με την αύξηση του τζίρου για τις επιχειρήσεις που συνδυάζεται απαραίτητα, θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω πολλές φορές, με την αύξηση της επισκεψιμότητας στην πόλη μας. Το εγχείρημα αυτό που κάνουμε από κοινού το επιμελητήριο και ο Δήμος είναι ένα μεγάλο στοίχημα, αλλά θεωρώ πως είναι και μια ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, και θα πω στη συνέχεια γιατί είναι μεγάλη, δεν είναι από μόνη της, δεν είναι από μόνη το αυτό το εγχείρημα μεγάλο οικονομικό μέγεθος, συνδυάζεται όμως μετά θα τα αναφέρω παρακάτω και πρέπει να το κάνουμε αναβαθμίζοντας το κέντρο της πόλης μας και τονώνοντας την επιχειρηματικότητα. Συνδυαστικά με τα κέντρα, με τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, είναι η ανάβαση της πλατείας πάρκου με την πρόταση που καταθέτουμε στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της ανακατασκευής της, αλλά και με το σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το οποίο είχαμε παρουσιάσει πριν από λίγο καιρό εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που περιλαμβάνει έργα υποδομής σε όλο το κέντρο της πόλης, ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών και τουριστικής προβολής της, ακόμη και κατάρτιση επαγγελματιών και κατάρτιση ανέργων που υπήρχαν, που στο προηγούμενο διάστημα είχαν τις δικές τους προσωπικές επιχειρήσεις ή τα δικά τους μαγαζιά. Άρα λοιπόν συνδυαστικά βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανοιχτά κέντρα εμπορίου, χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την αλλαγή ενός κεντρικού σημείου στην πόλη μας όπως είναι η πλατεία και με τη συμμετοχή των ίδιων των δημοτικών πόρων φτιάχνουμε ένα πολύ μεγάλο πακέτο το οποίο θα πρέπει τα επόμενα 4 χρόνια να το έχουμε κάνει έργα. Έργα υποδομής, έργα προβολής, έργα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στο κέντρο, αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αλλάξουμε μόνο την εικόνα της πόλης, θα αλλάξουμε και την μοίρα μας. Θα αλλάξουμε και το μέλλον και την προοπτική όλων των επιχειρήσεων, γιατί αν δεν επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και αν δεν αναπτυχθούν, δεν υπάρχει μέλλον για τίποτα, ούτε για την τοπική μας κοινωνία, ούτε για την τοπική μας οικονομία, ούτε για την αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια μοναδική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε για να πετύχουμε όλους τους στόχους που είπα παραπάνω. Και αυτό, επαναλαμβάνω, γίνεται με βάση ένα συγκροτημένο σχέδιο πάνω στο οποίο συνεργαζόμαστε όλοι. Την πρωτοβουλία την έχει ο Δήμος και την χρηματοδότηση
μέσα από αυτές τις δράσεις και από συγκληματοδοτούμενα έργα, αλλά μετέχουν όλοι οι θεσμικοί εκφραστές. Αναφερόμαστε και στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στο οποίο ήδη έχουν καταληφθεί προτάσεις από όλους τους θεσμικούς φορείς, στα ανοιχτά κέντρα εμπορίου για τα οποία βρισκόμαστε εδώ σήμερα και σε όλα όσα θα ακολουθήσουν.